大三妹，你干嘛呀？Εντυπωσιακή πρεμιέρα με την Ανδριανή στον Πέτρινο Γίγαντα της Κρήτης. Θέα που κόβει την ανάσα. Και είμαστε στα 2456 μέτρα. Στο πιο ψηλό σημείο της Κρήτης. Κάτσε να ανέβω και σε καμία πέτρα. Στο πιο ψηλό σημείο της Κρήτης. Και όλα μοιάζουν να είναι κοντά. Αλλά δεν είναι. όπως και το εκκλησάκι στη διαδρομή φαίνεται ότι είναι κοντά. Βέβαια στο μυαλό είναι όλα. Και όποιος έχει θέληση, σίγουρα η χάρη του Τιμίου Σταυρού θα το βοηθήσει να ανέβει. Ξέρετε τι είναι να κάθεσαι σε μια πέτρα και να βλέπεις το Λασίθι, να βλέπεις Ηράκλειο, να βλέπεις Ρέθυμνο. Καλά, εδώ είναι και το σημείο που γυπνιάζουν. Να κάνεις και λίγο έτσι δεξιά και να βλέπεις Χανιά. Η Ανδριανή Αγγελιδάκη και οι συνεργάτες της βρέθηκαν στην υψηλότερη κορυφή της Κρήτης, σύνορο γης και ουρανού, ξεκινώντας την ανάβαση από τη θέση Λάκκος του Μηγερού. Για να ανέβει στην κορφή σίγουρα χρειάζεται ένα μπουκάλι νερό. Α, οκ. Κρατήστε σημειώσεις. Ξηρά τροφή. Ένα καπέλο αργότερα, γιατί όταν πιάσει ο ήλιος είναι πολύ δυνατός. Φτάσαμε μέχρι τον πρώτο στόχο. Μάλλον, αυτό θέλει να σηματοδοτήσει. Και μετά θα πάμε από εκεί. Και μετά από εκεί. Και μετά από εκεί και φτάσαμε. Χάνομαι, κοιτάω τα σύννεφα στον ουρανό. Σαν πουλιά πετάμε. Βλέπεις. Θάλασσα νότια, θάλασσα βόρεια. Νομίζω ότι είναι από τις πιο ωραίες στιγμές της διαδρομής μας αυτή. Ακολούθησε το μονοπάτι άγριας ομορφιάς, έκανε μικρές στάσεις, απόλαυσε τη διαδρομή, τους ήχους και μετά από δύο περίπου ώρες βρέθηκε στον Τίμιο Σταυρό σε υψόμετρο 2456 μέτρων. Είναι καλό να ξεκινήσει το ξημέρωμα που να αποφύγει από τη μία τον πολύ ήλιο, να. Δηλαδή να μην ξεκινήσει με τον ήλιο και ταυτόχρονα θα έχει την ευκαιρία ανεβαίνοντας να απολαύσει την Ανατολή. Και απολαμβάνεις, σαν ανοιγή, ακριβώς, μια ζωγραφιά. Ακριβώς. Όταν κοιτάς από ψηλά, μοιάζει γη με ζωγραφιά. Εντυπωσιακές λήψεις από το επιβλητικό βουνό που αγκαλιάζεται από τα σύννεφα. Τώρα πια δεν βλέπουμε τη θάλασσα, αλλά η θέα είναι υπέροχη. Βλέπεις ένα υπέροχο με τεράστια έκταση, με σύννεφα, γύρνα να δεις, σαν πάπλωμα. Η Ανδριανή βρέθηκε στο πέτρινο εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού, ενώ λίγο αργότερα συνομίλησε με τουρίστες και γνωστό δημοσιογράφο, λάτρης της αναρρίχησης και της φύσης. It's very special. It's very special. The country is beautiful. The people have been fantastic. The food so far and the wine. Very good. The raki. Excellent. Η εμπειρία μοναδική. Όμορφο ταξίδι το οποίο ολοκληρώθηκε με κριτικές γεύσεις και καλή παρέα. Παιδιά, καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε.